Σήμερα ήταν μια πολύ καλή μέρα. Παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα της δουλειάς, των συναντήσεων, των ειδικών εργαλείων που ετοιμάσαμε για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Ο προορισμός της Λέσβου και η Μυτιλίνη νομίζω ότι έχουν να δώσουν πολλά για την κρουαζιέρα και όχι μόνο. Και οι προτάσεις, οι βατές προτάσεις που έχουν παρουσιάσει και θα έχουν τη στήριξη της περιφέρειας, είναι κάτι το οποίο θα αυξήσουν την άμεση πληροφόρηση στους επισκέπτες και θα συνδέσουν τα χαρακτηριστικά του προορισμού, δηλαδή την ιστορία, τον πολιτισμό, την γαστρονομία αλλά και την περιπέτεια με τον επισκέπτη. Η άμεση πληροφόρηση είναι το ζητούμενο και νομίζω ότι με αυτό το project, το μικρό project, θα μπορέσουμε να το πετύχουμε και βεβαίως να συνδέσουμε όλο το νησί διαδραστικά και έξυπνα με την πληροφορία. Είναι κάτι το οποίο θεωρούμε και ελπίζουμε ότι την επόμενη σεζόν θα υπάρχει και θα είναι κάτι για όλους τους επισκέπτες και για τους ντόπιους βεβαίως. Σύμφωνα με την εμπειρία σας για το καλοκαίρι του 2024, είστε αισιόδοξοι όσον αφορά την αύξηση του τουρισμού? Αυτή τη στιγμή συμβαίνουν διάφορα γεωπολιτικά. Θα ήταν λίγο πρόωρο να πούμε ότι θα γίνει το 2024 για όλη την Ελλάδα, αλλά το δεδομένο είναι ότι πρέπει να κάνουμε έξυπνα κινήσεις και δεν αφορά μόνο θέματα τοπικά, αφορά θέματα εθνικά πλέον, έτσι. Τα μηνύματα από την Αγγλία στην πρωινή έκθεση ήταν θετικά στις προκρατήσεις. Γενικώς θεωρώ ότι η Ευρώπη θα έχουμε μια σημαντική αύξηση. Δεν ξέρω τι θα γίνει στις υπόλοιπες χώρες όπως Αμερική κλπ. Αναμένουμε να δούμε τις κινήσεις και ελπίζουμε να τελειώσει αυτή η ιστορία στο Ισραήλ, αυτό που γίνεται πάρα πολύ σύντομα. Κουραζιερικά να σας πω ότι το 2023 θα είναι μια χρονιά ρεκόρ και παγκοσμίως και για την Ελλάδα. Βλέπουμε ότι η Τουρκία είναι σύμμαχός μας. Τι θέλουμε την κουραζιά στην Τουρκία, γιατί τα νερά είναι τα ίδια. Άρα οι επισκέπτες θα πρέπει να έχουν αυτή τη δυνατότητα να πάνε και στις δύο χώρες. Είμαστε σε νόηση και με το λιμάνι της Κωνσταντινούπολης αλλά και με άλλα λιμάνια για να δούμε τι άλλες συνεργασίες μπορούμε να πετύχουμε τα επόμενα χρόνια. Αλλά ουσιαστικά, όσον αφορά το Λέσβο, μιλάμε για το 25, κυρίως 26 και μετά, έτσι. Αν μπορώ να προσθέσω κάτι, είχα πάει στην έκθεση του Λονδίνου. Το World, αυτό που, του Market που γίνεται στο Λονδίνο, ναι, είχα πάει το 20. Τότε ήταν σε πλήρη εξέλιξη το φαινόμενο, τη κρίση τη μεταναστευτική. Και άρχισε τότε και ο κοροναϊός. Και πήγα και φέτος. Ειλικρινά σας μεταφέρω μια διαφορά αντιλήψεων. Είδα μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα και για το Βόρειο Αιγαίο. Είχα συγκεκριμένες προτάσεις είχα από Tour Operators για το Βόρειο Αιγαίο, τη Λέσβο συγκεκριμένα. Είδα ότι αυτό που είπε ο Γιάννης πριν, ότι το brand name του προσφυγονησιού αρχίζει να αποσβαίνεται. Θα επιμείνουμε εκεί. Ένα σημαντικό μέσο ενημέρωσης ηλεκτρονικής στη Μυτιλίνη γράφει σήμερα ότι είναι χρονιά ρεκόρ, φέτος ήταν για το νησί μας. Θέλουμε να το διατηρήσουμε και θέλουμε να το σπάσουμε το ρεκόρ και του χρόνου. Είχαμε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου την παρουσίαση των τελικών προτάσεων της συμβουλευτικής εργασίας που ανέθεσε η Περιφέρεια μετά από συμβουλή του Επιμελητηρίου Λέσβου στον κύριο Μπρά από το Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος ασχολείται με τα θέματα της κουραζιέρας για την ανάπτυξη της κουραζιέρας στη Λέσβο. Πήραμε συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να κάνουμε. Θα συζητήσουμε τώρα στο γραφείο μου. Έχω φωνάξει και υπηρεσιακούς παράγοντες και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε σε 3 χρόνια αποτελέσματα, διότι όπως είπε ο κύριος Μπράς, η κουραζιέρα προγραμματίζεται τώρα για να αποδώσει σε 3 χρόνια. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπρά για τη δουλειά που έκανε, η οποία είναι χρήσιμη για περαιτέρω ανάπτυξη στην Λέσβο για τον τουρισμό και ευχαριστώ για τη συνεργασία που είχαμε και με τις υπηρεσίες μας. Νομίζω θα τον χρειαστούμε να διαφημίζει τη Λέσβο στα διεθνή φόρα της κουραζιέρας, όπου εκεί πηγαίνει τακτικότατα. Η βιτρίνα του λιμανιού εδώ στη Μυτιλίνη είναι αυτό το περιβόητο κολυμβητήριο που κάθε φορά που κάποιος επισκέπτης φτάνει στο νησί είναι μια εικόνα που, όπως και να το κάνουμε, είναι λίγο άσχημη. Έχουμε κάτι έτσι στο μέλλον που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί τουριστικά ώστε να είναι ένα διαμάντι για το λιμάνι μας? Κοιτάξτε, η Λέσβος έχει τόσα σημεία που ελκύουν τους τουρίστες, που δεν θα τους αποτρέψει η ύπαρξη ενός κολυμβητηρίου πραγματικά δυσιδεί της Εδούς που βρίσκεται στην είσοδο του λιμένα, σύνοδος στην πόλη. Είμαι βέβαιος ότι ο νέος δήμαρχος, ο μηχανικός κύριος Χριστόφας,
θα ασχοληθεί σοβαρά με αυτό το θέμα, γιατί όντως αποτελεί μια πληγή που εν τέλει μπορεί να ωφελήσει και την πόλη, αν χρησιμοποιηθεί για θέματα που μπορεί να βοηθήσουν την πόλη. Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει, αλλά έχει τόσα πολλά η Λέσβος, όπως λέει και ο κύριος Μπράς, που πραγματικά δεν θα αποτραπούν να έρθουν οι επισκέπτες, είτε κρουαζιέρας είτε οτιδήποτε άλλο, από ένα κολυμβητήριο που βρίσκεται σε αυτά τα χαλιά. Ευχαριστώ. Για να μπορέσει να προχωρήσει στοχευμένα όλο αυτό που ακούσαμε προηγουμένως και είπατε, θα πρέπει να υπάρχει σύμπραξη και συνεργασία όλων των φορέων. Τη διακρίνεται αυτή, εκτός από εσάς δηλαδή, η περιφέρεια και εντάξει, κάποιους φορείς που είδαμε ελάχιστους εδώ. Δεν, η έλλειψη συνεργασίας που διαπιστώνουμε σε διάφορα θέματα δεν θα μας αποτρέψει το να μπούμε μπροστά εμείς. Είμαστε γεροί και μπορούμε να τα κάνουμε. Το ζητούμενο από τον κύριο Μπράι ήταν όχι να μας φέρει τόμους τι γίνεται η κρουαζιέρα στη Βόρεια Ευρώπη ή στο Μαϊάμι ή στη Φλόριντα ή δεν ξέρω πού, αλλά να είναι συγκεκριμένες προτάσεις. Γιατί συνήθως οι μελέτες γεμίζουν σελίδες. Τώρα μιλάω για τον πολιτικό θέλω για τον κύριο Μπρά, γενικά μιλάω. Σελίδες γεμίζουν με διαγράμματα που δεν είναι ωραία τα βλέπεις, αλλά δεν προσφέρουν τίποτα στον τόπο. Γιατί τον κύριο Μπρά τον παρακαλέσουμε, είναι πρακτικός άνθρωπος, να μας πει συγκεκριμένα τι μπορούμε να κάνουμε. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γιατί μπορεί να έλεγε, ξεχάσαμε την κρουαζιέρα. Και του είπαμε να μας πει συγκεκριμένα και κοστολογημένα τι μπορούμε να κάνουμε. Με τη βοήθεια της περιφέρειας, ήρθα έχω έρθει αρκετές φορές και έχω το νησί από άκρη σ' άκρη. Πραγματικά ένα νησί το οποίο και εγώ έχω αγαπήσει. Και νομίζω ότι η ουσία του προορισμού είναι ότι έχει να δώσει πάρα πολλά. Εμείς σαν Five Senses αρχίσαμε τις συγκεκριμένες αναλύσεις μας για να καταφέρουμε να δούμε πού βρισκόμαστε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξανασυστηθούμε στον προορισμό και στις εταιρείες κρουαζιέρας, σαν προορισμό στις εταιρείες κρουαζιέρας. Ο βασικό χαρακτηριστικό για εμάς ήταν ότι καταλαβαίνουμε ότι οι επιβάτες αναζητούν την καλύτερη ταξιδιωτική εμπειρία, βεβαίως και με την ασφάλεια, να είναι πάντα ένα κεντρικό κομμάτι, και το οποίο αναδείχθηκε και κεντρικό κομμάτι στο πεδίο έρευνας και στο πεδίο επαφών που είχαμε και θα δούμε σε λιγάκι. Ουσιαστικά λοιπόν αυτό το οποίο είναι το χαρακτηριστικό της ΛΕΒ και της Μυτιλήνης είναι ότι είναι στο διάδρομο μεταξύ του Πειραιά και της Κωνσταντινούπολης. Το λέμε αυτό διότι τα δύο βασικά λιμάνια κίνησης κρουαζιέρας, και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, είναι ο Πειραιάς και η Κωνσταντινούπολη, και άρα έτσι έχουν δυνατότητα και φτιάξαμε δρομολόγια, και προτείνουν δρομολόγια σε εταιρείες που θα μπορούν να έχουν και τη Μυτιλήνη μέσα. Βεβαίως τα γεωπολιτικά δεν μας αφήνουν απ' έξω. Το 23 θα είναι μια χρονιά ρεκόρ για την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Αλλά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε γεωπολιτικές αναταράξεις στο Ισραήλ, σαφώς περιμένουμε να δούμε και εμείς πώς ακριβώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Για να καταλάβετε, ακολουθούμε την συνήθεια πορεία που ακολουθούν σε αυτές τις περιπτώσεις. Προφανώς έπρεπε να κάνουμε μια έρευνα των τάσεων. Όλα αυτά τα, δεν φαίνονται πολύ καλά, τα λιμάνια που βλέπετε στα αριστερά είναι τα λιμάνια που έχουν αναντηθεί, δηλαδή τα δρομολόγια τα οποία πάνε σε αυτά τα λιμάνια, είτε αυτό λέγεται homeport, είτε λέγεται transit, για να μπορέσει έτσι να δούμε και να αναλύσουμε ποιες ουσιαστικά είναι οι εταιρείες στόχος. Έτσι καταλήξαμε λοιπόν σε μια πρώτη δεκάδα, δεύτερη δεκάδα, τρίτη δεκάδα εταιριών που θα έπρεπε να έρθουν σε επαφή για να δείξουν τα χαρακτηριστικά του προορισμού. Μια πολύ σοβαρή δουλειά, αρκετά μεγάλη, αρκετές σελίδες και πολύ επίγονη. Το δεύτερο πράγμα που κάναμε ήταν να κάνουμε την λεγόμενη ανάλυση SWOT, δυνάμεις, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές. Δεν θα πω σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά θέλω να σας πω ότι η μεγαλύτερη απειλή ήταν το μεταναστευτικό. Όπως πολύ καλά ξέρετε, η Λέσβος, η Μυτιλήνη είχε κρουαζιέρα τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε το θέμα του μεταναστευτικού και κατέρευσε αυτή η εικόνα και δώσαμε και δίνουμε πολύ μεγάλες μάχες στο να ανατραπεί αυτή η εικόνα. Γι' αυτό είπαμε και στην αρχή να ξανασυζητήσουμε τον προορισμό. Δεν υπάρχει θέμα μεταναστευτικού εδώ και πολλά χρόνια. Έπρεπε να πείσουν τις εταιρείες ότι αυτό είναι η πραγματικότητα. Το γεγονός ότι εγώ έχω έρθει εγώ εδώ αρκετές φορές και μπορώ εγώ ήδη να πιστοποιήσω ότι πιο πολλούς μετανάστες έχουν στο Ηράκλειο Κρήτης αυτή τη στιγμή στα Φανάρια παρά ότι στη Λέσβο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Και αυτή είναι μια έρευνα η οποία μας έδωσε αρκετά κομμάτια στρατηγικής, το πώς θα έπρεπε να ακολουθήσουμε αναλόγως ποιες εταιρείες είχαμε μπροστά μας, γιατί έγιναν ξεχωριστές μελέτες για κάθε εταιρεία που συναντήσαμε, για το πώς θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Βεβαίως είχαμε τη βοήθεια του Λιμενικού Ταμείου, κάναμε πίσω στο Λιμενικό Ταμείο, στείλαμε προτάσεις, μικρές προτάσεις, γιατί αυτό θα δούμε μπροστά μας, δεν είναι κάτι τεράστιο. Δεν πιστεύουμε στα τεράστια έργα, τα τεράστια θέλουν και κόπο και χρόνο κυρίως και χρήμα. Πιστεύουμε στις μικρές
λύσεις, μικρές προτάσεις που θα δώσουν μεγάλα αποτελέσματα. Στείλαμε λοιπόν κάποιες προτάσεις στο Δημοτικό Ταμείο, το πώς θα μπορέσει να βελτιώσει την κίνηση των επισκεπτών με κάποιες διαγραμμίσεις. Στείλαμε προτάσεις που αφορούν το καλωσόρισμα. Στείλαμε προτάσεις όμως κάτω δεξιά για κάποιες ράμπες, κάποια πράγματα που χρειάζονται διορθώσεις και τα οποία θεωρήσαμε πολύ σημαντικό. Είναι εδώ κάποια τα πράγματα που έχουμε στείλει, εν πάση περιπτώσει εδώ. Θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι τεράστιο για το Λιμενικό Ταμείο και ότι εν πάση περιπτώσει θα πρέπει στο επόμενο διάστημα να δούμε πώς αυτά θα βελτιωθούν. Στο κομμάτι λοιπόν με το Λιμενικό Ταμείο και συνεργασία μαζί του, φτιάξαμε και αυτό ήταν το βασικό κομμάτι, το λεγόμενο Nautical Port Evaluation Report. Άρα είναι το report αυτό το οποίο ζητούν οι εταιρείες κρουαζιέρας για να μπορέσουν να ξεκαθαρίσουν ότι θα έρθουν με ασφάλεια. Σε κάθε εταιρεία υπάρχουν τρία τμήματα τα οποία πρέπει κάποιος να πείσει για να μπορεί να έρθει μια εταιρεία. Το κομμάτι που αφορά itinerary planning, προγραμματισμό δρομολογίων και operational του λιμανιού, άρα θέματα ασφαλείας, μπορεί να έρθει το πλοίο με ασφάλεια. Το δεύτερο κομμάτι είναι το marketing. Marketing γενικώ στον προορισμό είναι να γνωρίσουμε τον προορισμό από τους επισκέπτες. Και το τρίτο κομμάτι αφορά τις εκδρομές, το shore excursion. Αυτά τα τρία τμήματα είναι αυτά που έχουν και δίνουν τον οβολό τους στο κεντρικό κομμάτι της εξίσωσης για να δουν αν θα έρθει ένα πλοίο ή όχι. Άρα το Nautical Port Evaluation, το οποίο έγινε, υπογράφτηκε και υπάρχει αυτή τη στιγμή, αναλύει με πλήρη ανάλυση και λεπτομέρειες και το τι συμβαίνει στο κομμάτι όταν έχουν πολύ μικρά πλοία και μπορούν να έρθουν πλάγιο για να προγεννήσουν και βεβαίως όταν τα πλοία είναι σε άγκυρα και μπορούν να έρθουν συγκεκριμένες διαδικασίες στο χώρο και να μπουν μέσα και να με ασφάλεια να βγουν και να πάνε τις εκδρομές τους. Όλα αυτά λοιπόν, μαζί με τις προτάσεις που έγιναν στο Λιμενικό Ταμείο, θεωρούμε ότι θα βελτιώσουν ακόμα λίγο παραπάνω το κομμάτι το πώς προσλαμβάνουν αυτή την εμπειρία οι επισκέπτες. Φτιάξαμε και χρησιμοποιήσαμε προτάσεις δρομολογίων. Δεξιά βλέπετε ένα butterfly cruise, δηλαδή από τον Πειραιά μια διπλή κρουαζιέρα, μια εβδομάδα δεξιά, μια εβδομάδα αριστερά, κόκκινο και μπλε. Αριστερά κάποιες προτάσεις είτε από Πειραιά είτε από Κωνσταντινούπολη, που βεβαίως θα μπορούσαν να έχουμε σε την Μυτιλίνη τη Λέσβο. Αυτά ήταν αυτά που χρησιμοποιήσαμε στις συναντήσεις μας και νομίζω ότι πραγματικά όσο αφορά το θέμα των δρομολογίων, των αποστάσεων, των καυσίμων, της ταχύτητας, είναι κάτι το οποίο πραγματικά μπορεί να βάλει την Μυτιλίνη και τη Λέσβο μέσα στο χάρτη. Όσο αφορά το κομμάτι μιας άλλης κίνησης, με πρωτοβουλία μας εισαγάγαμε τον προορισμό της Λέσβου στην πλατφόρμα Ζήλια. Η Ζήλια είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο το οποίο οι διευθυντές προορισμών μπορούν να μπουν και να αντλήσουν αυτά τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία μέσα σε αυτό. Πλέον η περιφέρεια έχει τους κωδικούς, άρα είναι κάτι το οποίο το κάναμε με χαρά και χωρίς έξτρα κόστος για να μπορέσει πραγματικά να μπουν, να δουν και να πάρουν και αντλήσουν τα στοιχεία. Βεβαίως αυτό είναι δυναμικό. Άρα αυτά θα συνεχίσει να μπαίνουν πληροφορίες, να μπαίνουν φωτογραφίες και ούτω καθεξής. Στη συνέχεια, ουσιαστικά εμείς δουλέψαμε το κομμάτι του πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε εμπειρίες και οι εμπειρίες είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον προορισμό. Άρα να λάβουμε υπόψη μας τα στοιχεία του πολιτισμού, της ιστορίας, της περιπέτειας και της γαστρονομίας και να συνθέσουμε αυτό που λέμε εμείς ουσιαστικά κρουαζιερικός τουρισμός. Και μέσα από αυτό να δούμε πώς θα το δομήσουμε, είτε αυτό λέγεται συναντήσεις με τις εταιρείες B2B, είτε λέγεται το υλικό που πρέπει να στείλουμε στο τρίτο κομμάτι που αφορά τις εκδρομές και πώς προσλαμβάνοντας αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν, δημιουργήσαμε αυτό που λέμε σαν παραδοτέο το Lesbos Cruise Excursion Book. Ένα πολύ σοβαρό εργαλείο, συστηματικά φτιαγμένο. Βλέπετε στη μέση τα λεγόμενα infographics. Τα infographics προσδιορίζουν μέσα σε μία σελίδα το τι ακριβώς μπορεί να κάνει ο επισκέπτης μέσα σε μία μέρα, δηλαδή πώς θα πάει, το activity level, τι θα δει, πώς θα το κάνει. Αυτό είναι ένα βιβλίο για τα κομμάτια των εταιρεών κρουαζιέρας για το τμήμα των εκδρομών τους. Δεν είναι για το κοινό, είναι εξειδικευμένο. Βλέπετε στα δεξιά μια μεγάλη πληθώρα επιλογών εκδρομών στο νησί της Λέσβου. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για όλα τα γούστα, για όλα τα επίπεδα των εταιρεών. Είτε λέγεται contemporary, δηλαδή τις βασικές μεγάλες, είτε λέγεται luxury, είτε λέγεται premium. Σας έχω εδώ, φτιάξαμε μια πάρα πολύ ωραία εισαγωγή. Είδαμε μετά τον κορονοϊό ότι πολλές φορές αλλάζουν τα πρόσωπα στα τμήματα των εκδρομών, αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα ξέρουν για έναν προορισμό αυτοί που θα κατοικηθούν να πάνε αποφάσεις. Οπότε επίσης με αυτό το βιβλίο έρθαμε και κουμπώσαμε, αν θέλετε, όλο το κομμάτι της πληροφορίας που χρειάζονται για να καταλάβουν και οι ίδιοι τι σημαίνει προορισμός. Το μεγαλύτερο μέρος των φωτογραφιών που έχουμε χρησιμοποιήσει είναι δικό μας, το έχει η περιφέρεια τώρα.
γιατί είχαμε συμφωνήσει ότι ό,τι ειδικό βγάλουμε θα έχει περιφέρεια να το χρησιμοποιήσει στο μέλλον. Και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε. Και βεβαίως βλέπετε εδώ πώς είναι μια, στα δεξιά μια σελίδα εκδρομής, το Walking Tour στη Μυτιλίνη. Έχει τον τίτλο, έχει την ώρα. Βλέπετε εδώ πέρα πάνω, λέει ότι έχει κάποιες φωτογραφίες, ότι είναι modern walking για οικογένειες. Θα δεις κάστρο, εκκλησία, θα έχει δυνατότητα να φας και να αγοράσεις. Οπότε σε μια σελίδα με το χάρτη που έχει να προσδιορίσει που είναι αυτό, μπορεί κάποιος πολύ καλά και πολύ όμορφα να καταλάβει. Βεβαίως να εξηγήσω ότι αυτό η περιφέρεια και ο προορισμός δεν θέλει να κάνει τον tour operator. Είναι απλά και μόνο να δώσει την πληροφορία σε ότι υπάρχει. Το ότι υπάρχει available, το ότι υπάρχει διαθέσιμο. Είναι δουλειά μετά τις εταιρείες με τους πράκτορες να κάτσουν, να πούν στον πράκτορα. Μας είπατε, μα είπαν οι προορισμοί ότι υπάρχει αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε. Για παράδειγμα, στη μέση έχει μια εκδρομή που λέει αγιά σου και μου είσαι μηχάνη, δηλαδή κυνηγή μανιταριών. Αλλά γίνεται μονάχα 1,5 μήνα το χρόνο. Άρα λοιπόν, αν υπάρχει μια εταιρεία που της αρέσει αυτή η διαδικασία, θα φροντίσει να έρθει τότε. Έτσι. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά που αφορούν την εποχικότητα, αφορούν τις ώρες λειτουργίας κλπ. Κλπ. Η πράκταση είναι εδώ, όπως είναι το θέμα με το bird watching, υπάρχει πάντα υπάρχουν πουλιά και φλαμίγκο, αλλά είναι μια εποχή που έχει πολλά παραπάνω και ούτω καθεξής. Βεβαίως λοιπόν, εσείς έχετε εδώ τη δυνατότητα, και αυτό είναι το πολύ θετικό του προορισμού, να υπάρχει κάτι για όλους. Είναι το νησί μεγάλο. Και νομίζω ότι σε όσους έχουμε στείλει αυτό το υλικό, πραγματικά μας έχουν πει ότι είναι κάτι το οποίο θέλουν να εντάξουν. Πάντα μιλάμε για 3 χρόνια μπροστά, βεβαίως. Έτσι, μην το ξεχνάμε ότι η κουραζιέρα είναι 3 χρόνια μπροστά, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Μετά λοιπόν το Excelsior Book, εμείς το υλικό που χρησιμοποιήσαμε και το λέω αυτό. Εδώ έχουμε λοιπόν στο που συμμετείχαμε, γιατί συμμετείχαμε σε αρκετά γεγονότα τον τελευταίο χρόνο, σε συγκεκριμένα σε 6. Τα βλέπετε, μην πω, αλλά και σαν ό,τι έχει συμβεί στην κουραζιέρα έχουμε συμμετέχει στα Sea Trades, Med Global, συγγενικές συνελεύσεις της Med Cruise 2 φορές στο Ποσειδόνια και τελευταία τον Σεπτέμβριο στο Sea Trade Europe. Εκεί είχαμε τη δυνατότητα και λόγω της ενδιάς μου ιδιότητας ως Sea Trade Ambassador να κάνουμε moderate σε panels και έτσι να προσδιορίσουμε μια περισσότερη αξία στον προορισμό, αλλά και σε αρκετές συναντήσεις B2B. Πολύ συγκεκριμένα και οργανωμένα, είτε μέσα τη Med Cruise είτε ιδιαίτερα, να έχουμε τον χρόνο να παρουσιάσουμε σε αυτό το δεκάλεπτο, το δεκάλεπτο που είναι κάθε φορά οι συναντήσεις, τον προορισμό. Οπότε υπήρχαν και υπάρχουν συγκεκριμένες παρουσιάσεις που ανταποκρίνονται σε αυτό το κομμάτι του χρόνου, ώστε να μπορέσει να ξαναπαρουσιάσει τον προορισμό, να ξανασυστηθεί ο προορισμό και να μπορέσουμε έτσι να δούμε πού βρισκόμαστε. Συγκεκριμένα κάναμε επαφές, μιλήσαμε και στείλαμε το φάκελο όλα αυτά τα που βλέπετε σε 28 εταιρείες. Από όλες τις κατηγορίες. Η περιφέρεια διαθέτει και τα ονόματά τους ή τα email τους, διαθέτει τα email που έχουν φύγει, άρα είναι κάτι που πραγματικά υπάρχει. Βεβαίως θα τονίσω ότι η συνέχεια και η επιμονή είναι αυτοί που φέρνουν και το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτή η προσπάθεια να συνεχίσει και να αυγατήσει. Εδώ βλέπετε λοιπόν πώς εγώ είχα στήσει ένα κομμάτι της παρουσίας αυτής της δεκάλεπτης, όταν φτάνω στο κομμάτι των εμπειριών. Unique experiences, μοναδικές εμπειρίες. Βλέπετε πώς παρουσιάζουμε εδώ με κάποιες εικόνες το πώς μπορεί κάποιος με πολύ γρήγορα ένα snapshot να πάει και να καταλάβει ότι υπάρχει στον προορισμό. Και το λέω αυτό διότι έχετε πολλά να δώσετε, να ανακαλύψουν την ιστορία, να καλύψουν τους κρυμμένους θησαυρούς του νησιού και βεβαίως να τους εντάξουμε, να πούμε να γίνουν local, να γίνουν ντόπιοι, που να γίνουν ντόπιοι στη Λέσβο. Η γαστρονομία είναι ένα μεγάλο κομμάτι προφανώς και αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς μας άρεσε και το εντάξαμε στο αν θέλετε δεκάλεπτο κομμάτι. Στη συνέχεια να πω ότι στα παραδοσία μας ήθελα να κάνουμε και κάποια ειδικά post στην πλατφόρμα LinkedIn, στην οποία δόξα τω Θεώ πάμε πάρα πολύ καλά και με μεγάλο following στην κουραζιέρα. Είχαμε την υποχρέωση να κάνουμε 5 αναφορές, κάναμε 17. Έχουμε με πάνω από 55.000 impressions. Αλλά είναι πολύ συγκεκριμένα από εταιρείες κουραζιέρας, γιατί το following το δικό μου είναι εταιρείες κουραζιέρας. Κάτι το οποίο προφανώς έδωσε μια άλλη υπεραξία και συνεχίζει να δίνει τον προορισμό την αξία που πρέπει να πάρει και να ξανασυστηθεί όπως είμαστε σιγά σιγά. Στο κομμάτι τώρα που αφορούν τις προτάσεις, γιατί ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε. Μετά από λοιπόν από την έρευνα, από τις συναντήσεις με τις εταιρείες, αυτή τη δουλειά που κάναμε στο Επιτελικό Ταμείο και επί των συναντήσεων με όλο αυτό το κομμάτι το τεχνικό και το κομμάτι των εκδομών, φάνηκε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί το κομμάτι της άμεσης πληροφόρησης.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τους επισκέπτες της κρουαζιέρας, αλλά για όλους τους επισκέπτες. Οπότε ουσιαστικά δημιουργήσαμε ένα μοντέλο, μια πρόταση, το ονομάσαμε Lesbos Smart Mobile Info Science και Mobile, γιατί είναι πραγματικά φορητές, αν δεν έχουν θέματα με αρχαιολογία περιφερειάρχη μου. Στην οποία βλέπετε εδώ τον τρόπο τον οποίο έχει γίνει η πρόταση, θα αναλύσουμε λίγο παραπάνω γιατί αξίζει τον κόπο. Ουσιαστικά δεν είναι μια ιδέα καινούργια, είναι μια ιδέα που έχει εφαρμοστεί σε άλλα μέρη, στην Αγιονική Βόλα πάνω δεξιά και στην Μύκονο στο κάτω μέρος. Στο Μύκονο η συγκεκριμένη πρόταση και ιδέα μπήκε τον Ιούνιο και μέχρι τώρα έχουμε περίπου 750.000 ανθρώπους να έχουν μπει σε αυτό το πράγμα, γιατί είναι και ηλεκτρονικό αυτό και γίνεται το smart, είτε με QR είτε με NFC. NFC είναι και αυτό που χρησιμοποιείτε και στην τράπεζα όταν κάνετε την ανέπαφη συναλλαγή. Με τον ίδιο τρόπο το κινητό μπορεί να μπείτε, να πάρετε, να σκανάρετε λοιπόν το σήμα και να μπείτε σε έναν κόσμο multilingual με πολλές γλώσσες, οι οποίες συνδέονται όλες τις πινακίδες μεταξύ τους και ουσιαστικά να πάρετε την πληροφορία, γιατί είπαμε ιστορία, πολιτισμός, γαστρονομία, περιπέτεια. Και πώς συνδέονται όλα αυτά με την τοπική επιχειρηματικότητα. Άρα λοιπόν στο κομμάτι που αφορά την περιφέρεια εδώ και βεβαίως με την τεχνολογία την οποία έχω χρησιμοποιήσει, η οποία είναι για όλα τα μεγέθη και για όλους τους ανθρώπους, είτε λέγεται μεγάλη είτε άτομα σε ειδικές ανάγκες, με περιγραφές οι οποίες έχουν να δώσουν τα χαρακτηριστικά του προορισμού και να δώσουν και να προτρέψουν τον επισκέπτη να καταναλώσει, άρα να συνδεθεί λοιπόν με το τοπικό επιχειρήν. Ήρθαμε και προτείναμε, και εδώ σας δείχνω δύο απλά από τις προτάσεις. Βεβαίως στα γραφικά χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά ακόμα, έτσι θα το πούμε αυτό. Αλλά τέτοια μορφή θα είναι οι πινακίδες, κατά την οποία θα μπορεί ο επισκέπτης να ξέρει που βρίσκεται, you are here, να ξέρει που είναι η επόμενη πινακίδα. Κάθε πινακίδα έχει χαρακτηριστικά για το σημειακό κομμάτι της, αλλά και τι γίνεται εκεί γύρω. Και βεβαίως να σε συνδέσει με όλο το κομμάτι αυτό. Αλλά δεν σταματήσα μονάχα μέσα στην πόλη της Μυτιλίνης με αυτό πινακίδες. Η πρόταση φεύγει και πάει παρά έξω, πάει σε όλο το νησί, με μια σειρά ακόμα 11 ή 12 πινακίδων σε όλο το νησί. Βεβαίως αυτά είναι χαρακτηριστικά, θα μπορούσαν να είναι και άλλα ή λιγότερα ή παραπάνω. Αλλά το κομμάτι είναι ότι θα πρέπει ο επισκέπτης, οπουδήποτε βρίσκεται στην Λέσβο, να έχει πρόσβαση στην πληροφορία που χρειάζεται για το σημείο που βρίσκεται ή για το υπόλοιπο νησί. Και πιστέψαμε ότι αυτό θα τον κάνει να ταξιδέψει μέσα στον προορισμό, θα τον κάνει να προχωρήσει μπροστά. Έχω πολλές ιστορίες να σας πω γιατί αυτό δουλεύει. Ήδη στη Μύκονο έχουμε δει μια συγκριτική αύξηση του τζίρου στα τοπικά καταστήματα. Στον Άγιο Νικόλαο, που είχαμε μετρήσει την άσκηση, είδαμε 22% αύξηση τζίρου στα τοπικά καταστήματα. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και να αναφέρω ότι αυτό δεν αφορά μόνο την κρουαζιέρα εδώ. Αφορά όλους τους επισκέπτες. Και επειδή θα έχουμε λοιπόν αρκετές γλώσσες, μιλάμε και για τουρκικά, μιλάμε και για τους άλλους επισκέπτες που έχετε. Άρα θα μπορέσει ο καθένας με ένα πραγματικά tab, κλικ, να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες για όλο το νησί. Σε έναν τρόπο που θα ουσιαστικά θα διαβάζει μια ιστορία, θα τον προσκαλεί μέσα της ιστορίας να εξερευνήσει. Εδώ είναι μία από τις πινακίδες για παράδειγμα. Βλέπετε εδώ είναι η πινακίδα του τηλέφωνου της Αγιάς, που έχω βάλει σαν παράδειγμα πώς θα μπορούσε να είναι. Για το Wood Carmen, για την ξηροδιπλωτική και το χωριό του της Αγιάς σου. Αλλά το καλό λοιπόν είναι ότι οπουδήποτε και να είσαι, θα μπορείς να έχεις πρόσβαση σε όλες τις πινακίδες. Έτσι. 1,8 επί 1,2 μέτρα είναι μεγάλες πινακίδες, είναι φορητές όπως είπαμε. Και το καλό είναι ότι λόγω της ότι θα υπάρχει σε περιβάλλον web όλο το υλικό, θα μπορεί να γίνεται προσθέσεις, θα μπορεί να γίνεται βελτιώσεις και το καθεξής. Είναι ένα project όχι πάρα πολύ μεγάλο, όχι πάρα πολύ ακριβό. Είναι ένα project που έχει μικρή αξία με μεγάλη υπεραξία, που λέω. Και ο Περιφερειάρχης, από ό,τι ξέρω, είναι διασώτης. Θα το υποστηρίξουμε, Περιφερειάρχη, από ό,τι συζητήσαμε, για να μπορέσουμε έτσι να προσδιορίσουμε πραγματικά μια υπεραξία σε όλο το νησί. Ένα άλλο project το οποίο είχε έρθει σε πρόταση και αυτό μπορεί να γίνει στη β' φάση, είναι πιο εύκολο, είναι το λεγόμενο Lesbos Street Art. Και το έχουμε δει σε πολλά παραμέλη του κόσμου. Δεν είναι μια συνταγή καινούρια, μια συνταγή με οποία δεν ξέρουμε. Όταν εσύ έχεις μόνιμες περιοδικές εκθέσεις με συγκεκριμένο θεματολόγιο. Στην προκειμένη περίπτωση εδώ είναι η γαστρονομία. Φανταστείτε λοιπόν μια έκθεση κάπου σε ένα κεντρικό σημείο της Μυτιλίνης, σε ένα άλλο χώρο, το οποίο να έχει ένα συγκεκριμένο θεματικό κομμάτι. Στην προκειμένη περίπτωση επαναλαμβάνεται η γαστρονομία, στην οποία είτε θα δώσει συνταγές, είτε θα δώσει τα προϊόντα και θα καλύψει με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο τον επισκέπτη να τα γνωρίσει. Όταν το πεις ότι έχουμε λάδι ή έχουμε ούζο ή έχουμε άλλα προϊόντα, το σίγουρο είναι ότι θα πάει να τα δοκιμάσει. Και βεβαίως το λέω αυτό γιατί το έχουμε δοκιμάσει σε κάποιους προορισμούς. Έχουμε εδώ δύο τύπους που μπορούσαν να μπουν.
Αλλά πραγματικά, όταν δεις μια πολύ ωραία συνταγή, πιστεύω ότι θα πας να τη ζητήσεις. Μπορούμε να αναστήσουμε βοήθεια εδώ από τους τοπικά εστιατόρια, τους τοπικούς σεφ κλπ. Αλλά είναι μια ιδέα την οποία κι αυτή δεν έχει μεγάλο κόστος. Η ιδέα αυτή την πήρα από την Κωνσταντινούπολη, να είμαι ειλικρινής, όχι σε αυτή τη μορφή, αλλά σε έναν από τους γενικότερους δρόμους είχαν και τα μνημεία κάτι αντίστοιχο και το οποίο πραγματικά εγώ κάποια φορά δεν τα ήξερα και δεν επισκέπτηκα. Το ζητούμενο λοιπόν είναι το πώς εμείς, σαν προορισμός, πέρα από τις συναντήσεις που κάνουμε με τις εταιρείες, και αυτό έχει γίνει, θα συνεχίσει να γίνεται, να καταφέρουμε να εντάξουμε και 2-3 προτάσεις, όπως είδαμε, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το επίπεδο επικοινωνίας με τους επισκέπτες. Η Λέσβος και η Μυτιλίνη, για την προσωπική άποψη, έχουν σαφώς πολύ καλό μέλλον και θα έχουν αρκετές επενδύσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, τα επόμενα χρόνια. Βελτιώνεται σοβαρά και το δικό δίκτυο, από όσο μπορώ να γνωρίζω, και αυτό είναι κάτι που βοηθάει πάρα πολύ το κομμάτι της μείωσης των αποστάσεων και της ασφάλειας. Άρα λοιπόν, συγκεκριμένα και συλλογικά, νομίζω ότι η κρουαζιέρα από το 25-26 και μετά κυρίως θα έχει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Προφορικά, τουλάχιστον 3-4 εταιρείες μου έχουν πει ότι θα ξεκινήσουν πάλι να ξαναβάλουν τα λεγόμενα test calls, για να δούμε πώς πάει, γιατί έτσι πάει η διαδικασία πάει την αρχή. Κυρίως το κομμάτι των premium και luxury εταιρεών, και ήταν και ο στόχος αυτός. Αλλά μέσα από τις ενέργειες οι οποίες έχουν προτείνει, θεωρούμε και πιστεύουμε ότι θα υπάρχει συγκριτικά μια αύξηση της άμεσης της επικοινωνίας και πληροφόρησης, και αυτό θα φέρει ακόμα πιο θετικά αποτελέσματα τον προορισμό. Η ερώτηση πρώτη είναι αν το υλικό που είναι στις πινακίδες θα είναι προσβάσιμο μέσω ίντερνετ από μακριά. Δηλαδή, πριν έρθει εδώ επισκέπτη, θα μπορεί να το ψάξει και να προγραμματίσει. Όλο το υλικό είναι web-based, όπως είπα. Είναι web-based. Θα είναι, μάλλον η πρόταση είναι να είναι web-based. Στη Μύκονο είναι web-based. Άρα, αυτή τη στιγμή με ένα QR ή ακόμα και το URL να μπορεί να στείλει κάποιο κάπου. Βεβαίως η σελίδα της περιφέρειας θα παίξει το κεντρικό ρόλο σε αυτό, η σελίδα του κομμάτι του τουρισμού. Έχετε δίκιο, είναι πολύ καλή ιδέα να μπορεί να γνωρίσει κάποιο τον προορισμό πριν έρθει ακόμα εδώ. Θα είναι σαφώς, έχετε δίκιο. Ευχαριστώ. Η δεύτερη είναι, κατά την άποψή σας, η μεγαλύτερη δυσκολία, το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στη Λέσβο, ποιο είναι? Ήταν το προσφυγικό. Είναι το προσφυγικό. Πέρα, ενώ, δεν υπάρχει πια αυτό. Αυτή τη στιγμή... Κοιτάξτε, στις εταιρείες που έχουμε απευθυνθεί, δεν έχουν θέμα με τις υποδομές. Οι υποδομές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Λιμενικό Ταμείο είναι επαρκείς. Δηλαδή, το να έχουμε σαφώς το αγκυροβόλιό μας, σαφώς να έχουμε τη θέση της Λάντζες, σαφώς να έχουμε τις εγκαταστάσεις που πρέπει να έχουμε στο Λιμενικό Ταμείο, με τις όποιες μικρές βελτιώσεις, όπως σας είπα, πρέπει να γίνουν κάποια μικρά πράγματα. Δεν αποτελεί πρόβλημα. Η δυσκολία έγινε στο να ξαναπείσεις να φέρουν το πρώτο καράβι. Εκεί έγινε. Πάμε λοιπόν δυστυχώς, τι έγινε τώρα. Επειδή υπήρχε η κρουαζιέρα, υπήρχε μια μεγάλη παύλα και ξαναρχίζεις. Παίρνει λοιπόν πάλι στο loop. Ποιο είναι το loop, ο κύκλος, ότι πρέπει να κάνει το test call, να έρθουν αυτά τα τρία θέματα να επιβεβαιώσουν ότι είμαι ασφαλής. Πρέπει να. Οι επιβάτες πέρασαν καλά, δεν είχαν κανένα θέμα με τις εκδομές κλπ. Και να αρχίσουν να βάζουν σιγά σιγά παραπάνω. Σε αυτή τη διαδικασία είμαστε τώρα. Κώστα. Λοιπόν, εντάξει, είσαι σε κατά πέτα διάστηση του Ευρωπαϊκού ΚΡΑΣ. Έχουμε μια καλή συνεργασία, ανταποκριθήκαμε πλήρως σε ό,τι μας ζήτησε και πιστεύω ότι από την πλευρά μας συνεχίζουμε να βελτιώνουμε τις υποδομές μας ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι να δεχθούμε περισσότερα πλοία και με καλύτερες συνθήκες πρόσθεσης και ασφάλειας των πλοίων προσέγγισης στα λιμάνια μας. Όπως είδατε και φέτος, κατά πρώτη φορά προσέγγισε ένα μεγάλο πλοίο μιας εταιρείας στο λιμάνι. Τελευταίο ταξίδι έτυχε που ήταν μονοπιάς πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Δεν μπόρεσε να μπει στο λιμάνι, αλλά ταυτόχρονα δεν μπόρεσε και οι Λάντζες να ανταποκριθούν με αυτές τις καιρικές συνθήκες για να προσεγγίσουν στο λιμάνι μας. Και έφυγε σε άλλο προορισμό. Πιστεύω ότι αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί μαζί με τον κύριο Κράς, ότι οι προτάσεις μας κάνει, εμείς προσπαθούμε και ανταποκρινόμαστε. Και να έχουμε περισσότερο τουρισμό, ώστε να κινηθεί και η οικονομία του νησιού μας. Οτιδήποτε θέλετε από πλευρά υποδομών Λιμενικού Ταμείου, είμαι στη διάθεση σας να απαντήσω. Ευχαριστώ. Να κάνω ένα σχόλιο, αν επιτρέπετε, γιατί είναι κάτι το οποίο το είχαμε πει στη δεύτερη φάση. Θα πρέπει κάποια στιγμή, και είναι κάτι που δεν το έχουμε κάνει ακόμα και πρέπει να το κάνουμε, να πάρουμε μια αναπηρική καρέκλα
να ξεκινήσουμε από το Αντιμερικό Ταμείο και να πάμε προς την πόλη. Και να σημειώνουμε τα σημεία που υπάρχει δυσκολία. Και ναι, υπάρχουν σημεία που υπάρχουν δυσκολίες. Ράμπες δίπων, το καταλαβαίνετε, το ζητήσατε εσείς οι ίδιοι. Και είναι ένα κάτι το οποίο το πάμε, το πούμε στις λεπτομέρειες και θα πούμε στις λεπτομέρειες, πρέπει να πείτε στις λεπτομέρειες, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να την απασχολήσει και σε εσάς σαν κοινωνία, αλλά και γενικότερα τους ανθρώπους. Σε κάθε ταξίδι αυτές τέτοιων εταιριών, 10-15 άτομα έχουν δυσκολίες κίνησης. Όμως επιλέγουν παρά τις δυσκολίες να κάνουν την. Γιατί κάτι είναι πελάτες, να ξέρετε αυτοί έτσι. Είναι πελάτες που είναι προσδιορισμένοι, που θα ξέρουν πάρα πολλά. Υπάρχουν θέματα με τις ράμπες σε κάποια σημεία, σαφώς. Θα πρέπει να το δούμε αυτό και να γίνει. Ξέρω ότι αλλάζουν και τα δημοτικά, αλλά η κυκλοφορία μεταξύ λιμανιού, πρόεδρε και πόλης θα πρέπει να δούμε τώρα. Δεν αφορά το Δημοτικό Ταμείο, αυτό το ξέρω. Αλλά θα πρέπει σε κάποια σημεία να δούμε τι βελτιώσεις χρειάζονται. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το πω, ήδη έχει παρατηρηθεί, δεν το έχω βάλει εδώ. Αλλά όταν γίνεται το check στις εταιρείες, παίρνω πίσω το feedback από τους επιβάτες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα υπάρχει. Είναι, είπατε ότι είναι 10-15 οι επιβάτες, αλλά έχουν μεγάλο impact αυτοί. Ναι, ναι. Δηλαδή μπορεί να ανατραπεί όλο το πρόγραμμα κρουαζιέρας, αν έστω και ένας συμπολίτης μας αμαία διατυπώσει κάποια προβλήματα. Μπορεί να γίνει μεγάλο θέμα. Σε συνέχεια αυτών που είπαν ο παρακαθήμενος κύριος και ο πρόεδρος, δεν υπάρχει κάποιο θέμα, κάποιο πρόβλημα με την πρόσδοση μεγαλύτερων κρουαζιεροπλοίων και τι προτείνεται, υπάρχει κάποια πρόταση γι' αυτό? Κοιτάξτε, προφανές είναι ότι αν υπήρχαν μεγαλύτερες εγκαταστάσεις θα ήταν θετικό. Αυτή τη στιγμή όταν αναλάβαμε, η συζήτηση έγινε στο ότι αυτές είναι οι εγκαταστάσεις που έχουμε. Η Λέσβος ως προορισμός, και αυτό και έχει δείξει η ιστορία, είναι για τις εταιρείες premium και luxury που έχουν γενικώς μικρότερα πλοία σε σχέση με τις contemporary, αλλά έχουν τις δυνατότητες οι ίδιες, επειδή το κάνουν πάρα πολύ, να βγάζουν και τις λάντζες τους. Προφανώς ο σχεδιασμός για να βγει μια μεγαλύτερη προοπτική κλπ. Είναι κάτι που υπάρχει, αλλά αυτό θέλει πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, αν εμείς περιμέναμε για το σχεδιασμό να κάνουμε κάτι τέτοιο, δεν θα κάνουμε ποτέ δουλειά. Ποτέ. Στην ανάλυση που κάναμε, υπάρχουν περίπου αυτή τη στιγμή να καταλάβετε και στα 500 πλοία χοντρά-χοντρά κρουαζιερόπλοια που κυκλοφορούν. Χοντρά-χοντρά. Περίπου 100, σε όλο τον κόσμο μιλάω, θα μπορούσαν να πλαγιοδοτήσουν αυτή τη στιγμή. Βέβαια, δεν είναι όλα εδώ στην περιοχή μας, είναι και σε Καραϊβική και σε άλλα μέρη του κόσμου. Καμιά 25 είναι αυτά που μπορούν να πλαγιοδοτήσουν. Έτσι, κάποια μικρά. Δεν το θεωρώ τροχοπέδι αυτή τη στιγμή την ανάπτυξη κρουαζιέρας στη Λέσβο. Προφανώς θα πρέπει το Λιμενικό Ταμείο ή ο Δήμος ή οι υπεύθυνοι να έρθουν να κάνουν τις προμελέτες τους για να κάνουν τις αιτήσεις. Αλλά αυτό είναι μια διαδικασία για να φτιάξει ένα μεγάλο προβλήτα που μπορεί να θέλει και μια δεκαετία και παραπάνω. Πρέπει να γίνει, σαφώς πρέπει να γίνει ο προγραμματισμός, έτσι. Να σας πω και το εξής. Στον Άγιο Νικόλαο, το οποίο είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο δουλεύουμε και το ξέρει πολύ καλά ο Περιφερειάρχης, έχουμε 200 μέτρα προβλήτα. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν βάλανε μια πίτα 200 στην άκρη και βγάζει μέχρι 220 μέτρα πλοίο. Δεν φτάνει. Θέλει ο Άγιος Νικόλαος να φτιάξει κάτι παραπάνω. Τώρα σχεδιάζουν λοιπόν, θέλει χρόνο αυτό πάρα πολύ. Θα φτιάξει το λεγόμενο Dolphins, τέτοια Dolphins που θα απεχθύνει την προβλήτα κατά κάποιο τρόπο. Αλλά αυτή η ιστορία για να γίνει θέλει τουλάχιστον μια 8ετία. Και θα κοστίσει 6-7 εκατομμύρια, 8-10 δεν ξέρω πόσο. Εγώ να πω το εξής. Νομίζω ότι οποιοδήποτε φορέας έρθει μια σοβαρή μελέτη προς τον Περιφερειάρχη, ο οποίος είναι και η ειδικότητά του, φαντάζομαι θα στηρίξει. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν αφορά περσέ την περιφέρεια. Πρέπει η πρωτοβουλία να έρθει από τους φορείς τους οποίους έχει το θέμα. Τα λέω, δεν ξέρω τώρα σωστά Περιφερειάρχη, αλλά νομίζω ότι έτσι είναι. Δηλαδή, αν θέλει το Λιμενικό Ταμείο και δεν είναι ότι δεν θέλει, προφανώς έτσι να μπει στη διαδικασία να πει σοβαρά, θα αφιερώσω χρόνο, budget, να φτιάξω την προμελέτη μου, να την περάσω από τα αρχικά στάδια. Έχουμε ένα τεράστιο κομμάτι από το μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έχει αλλάξει το θέμα την ΕΣΑ τώρα. Τροπικά διατάγματα, όλα αυτά τα πράγματα να οριμάσει λοιπόν το κομμάτι. Λόγω τη τοποθεσία θα βρεθούν όταν εκείνη τη στιγμή χρειαστεί η χρηματοδότηση, αλλά πρέπει κάπου να αρχίσει. Και αυτό δεν είναι θέμα περιφέρεια, είναι θέμα. Δεν ξέρω, είναι θέμα κεντρικό και τέτοιο. Ναι. Πάντω, να συμπληρώσω σε αυτά που λέει πολύ σωστά ο Γιάννης, βγάλετε από το μυαλό μας, να βγάλουμε από το μυαλό μας ότι η κρουαζιέρα στη Λέσβο δεν πάει σχετικά καλά. Διότι δεν έχει κρυπηδότητα. Και λέω το πιο εύκολο παράδειγμα, το είπα και στο Γιάννη πριν, η Σαντορίνη που δέχεται 600-700 πλοία το χρόνο. Πάτρος Μήλος.
Λέω τώρα είναι αυτό. Πάτμος, Μήνος που λέει. Δεν έχει προβλήτες. Αρρώδη κάθεται. Και δέχεται γιγαντιαία κρουαζιερόπλια. Σαντορίνη. Είναι εύκολη δικαιολογία τοπικών αρχόντων και κοινωνιών να λένε δεν έχουμε τον κατάλληλο προβλήτα, δεν έχουμε τον κατάλληλο τόκο, γι' αυτό δεν έχετε τα κρουαζιερόπλια. Είναι εύκολη δικαιολογία της Χίου να λέει ότι το αεροδρόμιο δεν είναι επαρκώς μεγάλο και γι' αυτό δεν έχετε τσάρτερς. Αυτά είναι δικαιολογίες για τοπικούς αιρετούς, για να μην κάνουν, να μην απολογούνται γιατί δεν γίνεται αυτό. Εάν θέλουν αυτό το κρουαζιερόπλια, όπως είπε ο Γιάννης, τα 100 αυτά και το luxury που λέει είναι ακόμα πιο μικρό διαστάσεων, μπορούν να έρθουν. Μην περιμένετε να έρθουν εδώ, ό,τι έργα και να κάνουμε, τα κρουαζιερόπλια που βλέπετε στο boat lab και πώς ήταν αυτό, τα lab boat και τέτοια. Τα τεράστια της Φλόριντα και της Καραϊβικής. Δεν τα θέλουμε αυτά. Δεν τα θέλουμε αυτά. Πηγαίνετε, σας καλώ να πάτε το καλοκαίρι στη Μύκονο. Στη Μύκονο. Να δείτε πώς αλλοιώνεται και πώς διαμαρτύρονται οι κάτοικοι από τα μεγάλα που πάνε. Μπορεί ο πράκτορας να τα θέλει. Ο πράκτορας. Αλλά μιλάω σαν πόλη τώρα. Σαν τοπική κοινωνία. Δεν έχουμε δικαιολογία να μην φέρουμε κόσμο στα κρουαζιερόπλια. Αν λέμε θα γίνει ο τόκος ο μεγάλος, αυτό θα γίνει σε 50 χρόνια, 40 χρόνια, 30 χρόνια. Θα καθόμαστε πριν ειδών και θα κοιτάμε το μέλλον να έρχεται. Τώρα πρέπει να δράσουμε. Τώρα πρέπει να δράσουμε. Και λέω τυχαίο για εύκολο παράδειγμα, αν θέλουν τσάρτερ, ας προσελκύσουν τσάρτερ. Το αεροδρόμιο επαρκεί για τσάρτερ. Και μετά θα γίνει το μεγάλο. Κατά αυτή την έννοια θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και το λιμάνι της Πέτρας, όπου το σκάφος μπορεί να μείνει αρόδο, υπάρχει και έμπλη εισόδου και θα μπορούσε μάλιστα να συνδυαστεί με αποβίβαση εκεί και με τα πούλμα να κατηγούν και σε όλο το νησί να τους παραλάβει από εδώ. Καζιέρας τη Λέσβο λέμε. Λέμε Λέσβο. Ναι, υπάρχει λέει. Δεν λέμε Μυτιλίνη. Μπράβο, ναι, υπάρχει και το κρεμμύδι. Και το πλωμάρι, έχει πει και αυτό. Όταν κατάλληλο καιρό. Ας έρθει στη Λέσβο και βλέπει που θα πάει. Τη Λέσβο να τους φέρουμε. Κάναμε την πόρτα μας εκεί όταν θα είμαστε έτοιμοι πραγματικά να είναι έτοιμοι σε καταστάσεις και όλα τα χαρακτηριστικά που πρέπει. Μπορεί, δεν φτάνει μόνο αυτό, ξέρετε, είναι και κάποια άλλα πράγματα. Υπάρχει το κομμάτι το συγκεκριμένο το ελεκτρονικό από εκεί. Νομιστεί ότι η Πέτρα έχει επαρκέστερες σε καταστάσεις από τη Μυτιλίνη. Είτε λιμενικές, είτε πυλών κτλ. Μην το κάνουμε τώρα, μην πάμε και στο ακραίο, στα άκρα αυτή να λέμε τέτοια πράγματα. Ας ξεκινήσει από τη Μυτιλίνη και αν πάει και στην Πέτρα, πάει και στο Ταβάρι, πάει παντού. Να πω κάτι εγώ σε αυτό πάνω που είπε ο κύριος Πεκφυριάκη. Συμφωνώ πλήρως με τις απόψεις του. Η Σαντορίνη δεν έχει κανένα λιμάνι δηλαδή, για να υποδεχτεί τα κρουαζιερόπλια και δέχεται πληθώρα κρουαζιεροπλίων ισίω και πηγαίνουν με λάντζε. Εγώ δεν μπορώ να δέχομαι αυτό που ακούω συνέχεια ότι δεν έχει η Μυτιλίνη γενικά ελεύθερες υποδομές. Νομίζω ότι έχει από τις καλύτερες υποδομές και προσπαθούμε συνέχεια να βελτιωνόμαστε. Ως προς το πλοίο τώρα που πήγε στην Κωνσταντινούπολη που συνέχισε την προηγούμενη εβδομάδα από εδώ και δεν μπόρεσε να προσεγγίσει το λιμάνι της Μυτιλίνης. Κάλλιστα μπορούσε, αν υπήρχε η δέουσα πληροφόρηση, να βουτάει ανοιχτά στο Μόλυβο, στην Πέτρα, μάλλον στην Πέτρα δηλαδή που έχουμε και φίλοι εκεί, να βγουν οι τουρίστες και να συνέχεια να προωθηθούν στα εσωτερικά ενός του νησιού. Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη πληροφόρηση και δεν θέλουμε δηλαδή ότι στερούμαστε υποδομών. Όπως είπε ο κύριος Περιφερειάρχης, έχουμε υποδομές, οι λιμενικές εγκαταστάσεις δηλαδή, προφανώς εσωτερικά δεν υπάρχουν υποδομές για να μετακινηθούν. Όχι οι υποδομές οι λιμενικές. Από πλευρά λιμενικών εγκαταστάσεων νομίζω ότι είμαστε πλήρεις και προσπαθούμε συνέχεια να βελτιωνόμαστε και όπως βλέπετε εκεί πέρα έχουν ήδη τρεις πύλες. Πλωμάρι, Καβάκι Πέτρας και Μυτιλίνης. Κάλεσα δηλαδή αυτέ μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα και να δεχόμεθα περισσότερο κόσμο. Δεν πάσχουμε από πλευρά λιμενικών υποδομών, παρότι προσπαθούμε συνέχεια να βελτιωνόμαστε και να κάνουμε το καλύτερο. Και τα άλλα νησιά έχουν πληθώρα τουριστών και τούτη στα καράβια δεν προσεγγίζουν εντό του λιμένου, αρρώδω και βγάζουν του επιβάτε με ασφάλεια και συνέχεια προωθούνται εντό των νησιών. Εμεί από την πλευρά μα, η συνεργασία και με τον κύριο Περιφερειάρχη και με τον κύριο Μπράς, πράγμα το καλύτερο και θα προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε ακόμη καλύτερα για να δεχόμεθα περισσότερο κόσμο στο νησί μας. Να το πω και με πιο σκληρούς όρους. Τούτη η Περιφερειακή Αρχή που θα αναλάβει 1η Ιανουαρίου και που θα συνεχίσει το έργο. Θα προσπαθήσει τα επόμενα 5 χρόνια να αναπτύξει την κρουαζιέρα. Εάν δεν το καταφέρει, στα 5 χρόνια
δεν θα βρει δικαιολογία ότι δεν έχει ερμηνευτικές εγκαταστάσεις. Δεν είναι αυτή η αιτία. Αν δεν το καταφέρει, για άλλους λόγους. Αλλά όχι ότι δεν έχει ερμηνευτικές εγκαταστάσεις. Είναι επαρκές. Όπως και οι αεροπορικές είναι επαρκές. Αν δεν προσευχεί τον εσύ, είναι άλλος οι λόγοι. Αλλά όχι, δεν έχουμε εγκαταστάσεις. Βγάλετε αυτή την καραμέλα, είναι εύκολη. Και για μένα θα ήταν εύκολο να πω, σε 5 χρόνια δεν κάναμε τίποτα, δεν είχαμε τους δόκους που χρειάζεται. Δεν αλήθεια. Εγώ να πω δύο πράγματα. 28 ακυρώσεις είχε η Μύκονο μέχρι τώρα λόγω καιρού. 28, το ξέρω γιατί δουλεύω τη Μύκονο. Αυτά συμβαίνουν, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, είναι θάλασσα, είναι αέρας, το καταλαβαίνετε. Και να πω επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό. Εάν αυτή τη στιγμή μεσοσταθμικά το μέσο όρο του ξοδέματο αναεπιβάτη είναι 65 ευρώ παγκοσμίω, οι contemporary εταιρείε είναι 0,8 αυτού του ποσού. Η premium είναι 65 και η luxury είναι 1,8 επί αυτού του ποσού. Για να καταλάβουμε λίγο τη δυνατότητα, ένα πλοίο μικρότερο luxury είναι 1,8 φορές καλύτερο από ότι είναι ένα contemporary. Άρα ένα πλοίο 600 ατόμων ή 400 ατόμων είναι στα 1000 άτομα. Ουσιαστικά. Άρα το μέγεθος δεν φέρνει την άνοιξη, να το πω έτσι. Και μάλιστα να σας πω ότι με μετρήσεις που έχουν γίνει, και αυτό είναι το σημαντικότερο όλο, επιβάτες κρουαζιέρας, περίπου 40-60% επιστρέφουν στον προορισμό ως τουρίστες κάποια στιγμή στην επόμενα 5-6-10 χρόνια. Αλλά αυτό να αρχίσει να χτίζεται σιγά σιγά, όπως καταλαβαίνετε, θα αποκτήσει και λίγο παραπάνω κομμάτι. Έχει να δώσει πολλά η Λέσβος σαν νησί, και αυτό είναι το βασικό. Άλλο ένα προορισμό μονάχα είχε τόσε πολλέ εκδομέ. Πολλέ εκδομών. Είναι μια δουλειά αυτό που είδατε 4 μηνών full time σε ένα γραφείο για να βγάλουμε τόσε πολλέ επιλογέ. Και πραγματικά είμαστε περήφανοι για τη δουλειά και να είστε εσεί για τον προορισμό. Έτσι, γιατί δεν το βγάλαμε κάτι δεν υπάρχει. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν χρειάζεται να γίνει παραπάνω δουλειά. Επαναλαμβάνω, ήταν 28 εταιρείε και στείλαμε 28 εταιρείε. Ένα πράγμα το οποίο έχω κάνει εγώ σαν εταιρεία, επειδή υπάρχουν δυσκολίε με τα λεγόμενα firewalls των εταιρεών, δεν ξέρετε, υπάρχουν πλέον θέματα ασφάλειας. Έχουμε φτιάξει ένα ειδικό app σαν εταιρεία που έχουμε στα χαρακτηριστικά του κάθε λιμανιού που συνεργαζόμαστε. Υπάρχει μέσα και η Λέσβος, θα συνεχίσει να υπάρχει μέσα και η Λέσβος, ώστε να μπορούν εύκολα να πάνε να κατεβάσουν όλες αυτές τις πληροφορίες. Οπότε με ένα link, όταν τους βλέπουμε, ένα link δίνουμε τελείωσε. Ούτε στικάκια, ούτε CD, ούτε να στείλουμε. Είναι πολύ εύκολο πλέον. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να χτίσουμε τις σχέσεις. Οι σχέσεις έχουν χτιστεί, πρέπει να συνεχιστούν, γιατί όπως καταλαβαίνετε, παντρεία δεν γίνεται με μια γνωριμία ή με ένα τραπέζι ή μια συζήτηση. Αλλά είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι θα έχουμε αποτελέσματα. Και το λέω αυτό διότι η Λία και σε ένα φορά αυτό ξέρω ότι οι φοιτητές που έχουν εδώ ήδη είναι ευχαριστημένοι, οι εταιρείες είναι ευχαριστημένες. Άρα όταν θα ξαναρθούν, θα ξανακάνουν τα τεσπορτ και προφορικά έχω διαβεβαιώσει για αυτό το πράγμα. Δεν έχει βγει ακόμα επίσης χρόνο, 25-26 ακόμα ουσιαστικά. Ενώ θα έχουμε τα σκόλτ και αυτό θα αρχίσει να στείνει και να προχωράει το κομμάτι. Όπως η Καβάλα ξεκίνησε από 3 πλοία και πήγε στα 5, πήγε στα 10 και τώρα είναι σε 40, αυτό πήρε 4 χρόνια να αναπτυχθεί. Έτσι θα γίνει και εδώ, αυτή είναι η άποψή μου. Και νομίζω ότι όλοι εσείς θα πρέπει να δείξετε τη φιλοξενία που πρέπει να δείξετε για να μπορέσουμε να τους κρατήσουμε και να αυξήσουμε αυτό το κομμάτι. Οι κινήσεις που κάνουμε εδώ για την κουραζιέρα δεν αφορούν μόνο την κουραζιέρα, να το ξαναπώ. Αφορούν όλο το κομμάτι των επισκεπτών και αν αυτά τα project προχωρήσουν, που πιστεύω θα προχωρήσουν, θα αφορούν όλο το πακέτο των επισκεπτών και θα βοηθήσουν και τις τοπικές επιχειρήσεις. Και το ξέρω γιατί το επιμελητήριο ήταν μια βασική του αρχή να συνδέσουμε την κουραζιέρα και τις επισκέπτες με την τοπική επιχειρηματικότητα. Και αυτό είναι το οποίο θα μπορούμε να κάνουμε. Και τα στοιχεία του project στην Άγιο Νικόλαο και στη Βαλέτα και στο Μύκονο που έχει γίνει, αυτό δείχνουν. Το που λέει ο Γιάννης είναι σημαντικό. Οι προτάσεις που κάνει αφορούν όλο τον τουρισμό. Δηλαδή, αν μπορεί αυτό το δίκτυο των πινακίδων και των πληροφοριών, δεν είναι μόνο για την κρουαζιέρα, για όλους είναι. Δηλαδή, συνολικά βελτιώνεται η εικόνα η τουριστική. Γι' αυτό είμαστε πρόθυμοι να ακολουθήσουμε. Ποια μας είναι η δημοσιογράφη, θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Ναι. Θέλω να ρωτήσω τι πλάνο έχετε βάλει ως περιφερειακή αρχή, που δεν νομίζω ότι αφορά μόνο την περιφερειακή, αλλά το σύνολο των φορέων που εμπλέκονται, για τα επόμενα χρόνια. Ο κύριος Μπράς είπε σιγά-σιγά να επιστρέψουν τα κρουαζιερόπλια. Προηγουμένως, όπως συζητούσαμε με τη συνάδελφο, ότι νομίζω στο πικ, θα μας πει και ο κύριος Πίκουλος, ήταν γύρω στα 45 αφήξεις πλοίων, αν θυμάμαι καλά.
ή περισσότερα. Το 9, το 10 ήταν 105. 105, α, μάλιστα. Δηλαδή, αυτός ο στόχος πώς μπορεί με καλή δουλειά και μεθοδική να επιτευχθεί. Δεν μπορεί να το πει κανείς. Ας δουλέψουμε και δούμε. Από τώρα να λέμε νούμερα, νομίζω είναι ανόητο. Ας δουλέψουμε και δούμε τι. Έχουμε όμως ένα στόχο, αυτό το βασικό. Έχουμε ένα στόχο να πετύχουμε, έτσι. Σας επαναλαμβάνω, θέλει 3 χρόνια με 4 να ξαναμπεί στο κύκλο, γιατί ο κύκλος του προγραμματισμού. Οπότε εμείς δουλέψαμε το 23, ουσιαστικά οι 22 ξεκίνησαμε αργά, 20 Οκτώβριο, έτσι. Άρα μιλάμε για 26-27. Επαναλαμβάνω, προσέξτε, για μένα είναι, θα έρθει η Αζαμάρα, θα έρθει η Σιμπορν, θα έρθει η Κρυστάλ, δεν είναι να όταν φύγει, τα report θα είναι να πει, θέλω να ξαναπάω. Θα σας πω το εξής. Συνεργάστηκα με την Έλληνα για λίγο, έτσι. Άλλαξε διοίκηση, εν πάση περιπτώσει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουν προγραμματιστεί 4 test calls. Έγινε το πρώτο φέτος με τη C-Dream. Όταν λοιπόν με πήρε, μου έχω το μήνυμα του υπεύθυνου και μου λέει: σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πρότεινε στην Έλληνα. Όλοι το καταπιστήκαν να θα βάλουν κι άλλα calls. Και αυτό ήταν ο στόχος. Να πάνε να περάσουν καλά και να βάλουν κι άλλα calls. Έτσι είναι και εδώ ξανά. Σας επαναλαμβάνω, δυστυχώς υπήρξε αυτό το γεγονός. Το ανασυρτικό. Πολύ δύσκολο, έτσι. Θα πω το εξής. Αν τελειώσει ο πόλεμος στο Ισραήλ σήμερα, αύριο το βράδυ τελειώνει. Θεωρείτε το χρόνο θα έχουν κουρασγέρα. Για να παράξει κουρασγέρα στο Ισραήλ θα πάρουν 2-3 χρόνια. Δυστυχώς, έτσι είναι. Γιατί είναι μια διαδικασία η οποία. Μάλλον το πάνε διαφορετικά. Είναι λίγοι οι ταξιδιώτες που ξέρουν καλή γεωγραφία. Άρα αυτή τη στιγμή για πολλούς η περιοχή είναι όλοι είναι ένα πακέτο πραγμάτων. Δεν μπορούν να καταλάβουν απαραίτητα ότι η τεράστια απόσταση δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και αυτό τώρα είναι ένα θέμα πώς θα γίνει η επικοινωνία και από την πλευρά μας και από τις εταιρείες ίδιες, έτσι. Γενικά όμως θεωρώ ότι έχουμε έρθει σε καλό timing, γιατί επαναλαμβάνω, σας θυμίζω ότι ήταν κλειστή η Τουρκία για πολλά χρόνια. Ξανά άνοιξε η Κωνσταντινούπολη. Η Κωνσταντινούπολη φέτος πάει σφαίρα. Ξεκίνησε από 0 πριν από 2 χρόνια και φέτος έχει 600 calls, κάτι τέτοιο, το μικρά μεγάλα. Και μας ευνοεί το κομμάτι ότι είναι εκεί. Κάποια στιγμή, μέσα στην επόμενη χρονιά, έχουμε προγραμματίσει με το καλό θα γίνουν και κάποια farm trips πολύ συγκεκριμένα με τις εταιρείες, γιατί αυτό είναι μια επόμενη κίνηση. Θα δουν και οι ίδιοι όλο το πακέτο, αυτό που λέμε. Η περιφέρεια θα είναι αρρωγός σε αυτό το κομμάτι και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Και γενικώς έχει μπει το νερό στα βλάκια, να το πω απλά, έτσι. Προφανώς υπάρχουν πολλές... Τι κάνουμε πρώτη ενέργεια. Τι προτείνεις να κάνουμε. Η περιφέρεια έχει πινακίδες, για μένα είναι το πρώτο κομμάτι που είναι δουλευτεί όλο το χειμώνα για να είναι έτοιμο το να άνοιξει όταν θα αρχίσει η σεζόν. Εγκατεστημένο. Ναι, βέβαια. Τι λέτε, συμφωνείτε. Μιλάτε ρε παιδιά, μην κάθεστε σαν ούφο, λέτε κάτι, να βοηθήσετε. Μην κοιτάτε τις και λέω εγώ περίεργα. Δηλαδή ο στόχος θα είναι για μένα να είναι να δουλευτεί μέσα στο χειμώνα και μη μου το 1η Μαΐου, αλλά... Πόσα λεφτά δεν το project όλο γύρω στα 60.000. Δεν είναι τεράστιο project. Γι' αυτό σας φωνάξα σας που βλέπετε τώρα. Έτσι, δηλαδή είναι ένα μικρό project, επαναλαμβάνω, με μεγάλη αξία για μένα. Έτσι. Και το δεύτερο project με τις εκθέσεις τις περιοδικές δεν είναι και αυτό είναι πολύ μικρό. Και εσείς κυρία τι λέτε, εσείς βάζεις μέχρι τον ζή. Για να μιλάω γερμανικά σας μιλάω. Καλά, έχω συνηθίσει να μιλήσω ελληνικά γι' αυτό. Εντάξει, το πάει για να πω ότι ξέρω και τι. Σε έχω ότι σε κάποια σημεία πιστεύουμε ότι σε κάποια σημεία θα ήταν καλό να υπάρχουν πινακίδες, ειδικά για τους ανθρώπους που δεν πάνε εκδρομές, αλλά και όχι μόνο σε σχέση με τα κρουαζιερόπλαια, αλλά και για όλο τον κόσμο, για όλους τους ταξιδιώτες, γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι ενημερωτικό έτσι, γύρω από το λιμάνι που είναι βιτρίνα, πες το έτσι, του νησιού, να ενημερωθεί για διάφορα πράγματα. Πιστεύουμε ότι είναι καλό. Αυτό που έχω πει σε όλους τους δημάρχους, δύο-τρεις φορές, τελευταίος δημάρχος, είναι το κτίριο του λιμεναρχείου το παλιό. Το παλιό λιμεναρχείο που είναι στο Δήμο, ότι θα μπορούσε να γίνει ένα κέντρο πληροφόρησης για το νησί. Αλλά χρόνια κάθεται έτσι, δεν το βλέπω να προοδεύει. Είναι ιδανικό και αρχιτεκτονικά και σαν θέση. Πιστεύω ο Παναγιώτης να το καταλάβει αυτό, γιατί είναι μηχανικός, καταλαβαίνει, να το κάνει.
Δηλαδή, αν υπάρχει ένα πρόβλημα με την ΕΤΑΔ, την εταιρεία ακινήτων δημοσίου, να ντυθεί, γιατί είναι αμαρτία να κάθεται αυτό το κτίριο έτσι. Ναι. Θεωρώ ότι η πρωτοβουλία που έλαβε η Περιφέρεια και η στοχοθεσία που έχει κάνει για την πρόθεση της κρουαζιέρας στην ΕΣΒΟ είναι πολύ σημαντική. Κάθε φορά όμως διαπιστώνουμε ένα πράγμα, και εγώ τουλάχιστον διαπιστώνω ένα πράγμα. Δεν έχουμε κατανοήσει στη Λέσβο ότι όλο το νησί θα πρέπει να βοηθήσει προς την ίδια την κατεύθυνση. Πήρα πριν από λίγο το έγγραφο να δω ποιοι φορείς εκπροσωπούνται εδώ. Είναι λυπηρό. Δεν θα πω ποιοι απουσιάζουν, ούτε ποιοι είναι παρόντες. Ούτε το 5% αυτό που θα έπρεπε να είναι και οι σημαντικότεροι απουσιάζουν. Όλα αυτά που συζητάμε λοιπόν θα πρέπει να γίνουν κτήμα των φορέων και των εκπροσώπων του κόσμου αν θέλουμε να πάμε μπροστά. Να σταματήσει πια αυτός ο διχασμός. Εγώ είμαι, εσύ είσαι, ο άλλος δεν είναι. Νομίζω ότι όλα αυτά τα κάνουμε, τα λέμε, αλλά το υπόβαθρο μας λείπει. Μας λείπει η συνεννόηση. Ευχαριστώ. Άρη. Και ας μην αυτό. Εμείς ό,τι πρέπει να κάνουμε, το κάνουμε. Και στο πετάξω στο Γιάννου. Το κάνουμε. Λοιπόν, λες τις πινακίδες. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε τον Γιάννη που ήταν ακόμα μια φορά εδώ. Πιστεύω ότι χρειάζεται συνέχεια. Πιστεύω ότι πρέπει να βγουν οι πινακίδες και το application για τους, για τους επισκέπτες, ώστε με το που θα βγουν να κλικάρουν να το application, βασικά για την πόλη, όσο επιτοπλίστον τώρα. Να δώσω ένα-δυο διευκρινήσεις για αυτό που υπόθηκε πριν όσον αφορά το κουρασγυρόπλιο της 4-11 που έφυγε. Και θέλω τη βοήθεια του Περιφερειάρχη και θέλω να κάνω μια συνάντηση με αστυνομία και τελωνείο. Διότι εγώ προσωπικά, επειδή το πρακτορεύω και γι' αυτό θέλω να αναφερθώ σε αυτό, έδωσα λύση στον καπετάνιο να φύγει βόρεια. Ξέρετε ότι συζητάμε και λέμε για κλήρες εισόδου, για Σέγγεν, οι οποίες δεν λειτουργούν. 31 Σεπτεμβρίου τις κλείσαμε. Και πλωμά δεν δούλεψε καθόλου, την πέτα την κλείσαμε. Όταν είπα εγώ τον έλεγχο διαβατηρίων να το τραβήξω πάνω, να το πάω πάνω, λέει δεν υπάρχει αστυνόμος, δεν υπάρχει τελωνείο. Δηλαδή, πώς θα το, τι να το έκανα εγώ, πώς τελευταία, ο καιρός ήταν τελευταία ημέρα. Μου λένε εντύπωση ότι εφόσον υπάρχει κάποια τέτοια άφεξη και το ξέρουν εν καιρός, στέλνουν ανθρώπους. Το εν καιρός, ο καιρός μας δύο μέρες πριν θα είναι ο καιρός. Να λυθεί αυτό. Ένα αυτό. Δεύτερο. Η πύλη εισόδου κλείνει 31 Οκτωβρίου, όχι 30 Σεπτεμβρίου. Δώσαμε κατεξαίρεση σε δύο πλοία που ήταν να φορτώσουν αλάτι, να προσεγγίσουν κατόπιν ιδιαίτερα έγκριση για να εξυπηρετηθούν οι αλληλικές. Η πύλη εισόδου πλήγει 31 δεκάτου, όχι 30 Σεπτεμβρίου πρώτον. Αν το ξέραμε προηγουμένως, υπάρχει προσωπικό ασφαλείας και στην αστυνομία και στο τελωνείο και όπως και εδώ το έχουμε κάνει, θα εξυπηρετεί το μέχρι που να πάει στο πλοίο επάνω. Η απάντηση που πήρα εγώ από τον κύριο Καρέτο, μου λέει δεν μπορούμε να στείλουμε τον κόσμο. Εγώ δεν είχα κανένα ενημέρωση. Εντάξει, κόλλο κρατή ενημέρωση. Μπορεί να στείλουν αυτά. Αλλά να δούμε τώρα, μην κρινιάζουμε, να δούμε παραγωγικά τι θα κάνουμε. Θα το βάλουμε στο ελληνικό πρόγραμμα, να έχουμε την πρόταση, να το βάλουμε και κυρίως πρέπει ο κύριος Μπράς να συνεχίσει να πηγαίνει σε όλα αυτά τα φόρα που είδα, τα έξι που πήγε, στο Μαϊάμι, στο Λόντερντέιλ, οπουδήποτε να, και να μας παρουσιάζει. Αυτό είναι βασικό. Όχι τώρα. Καταρχήν να πω ότι είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία επί ένα χρόνο τώρα με τον κύριο Μπράλ, στα παραδοτέα του, στη συνέπεια, στα πάντα. Ήταν μια από τις καλύτερες συνεργασίες που είχαμε, με παραπάνω στοιχεία από τα εκ της συμβάσεως προβλεπόμενα. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, κύριε Περιφερειάρχη, ότι έχει ήδη κάνει μια σειρά επαφών, οι οποίες πρέπει να συνεχιστούν. Υπάρχει στην υπηρεσία μια πλήρης λίστα με εταιρείες, με ανθρώπους με τους οποίους ο κύριος Μπράς έχει κάνει την επικοινωνία. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτό να συνεχιστεί. Τα farm trips που είπαμε και πιο πριν, Γιάννη, θα πρέπει να τα κάνουμε, δηλαδή να κληθούν εταιρείες που είναι σημαντικές να δουν επιτόπου τον προορισμό, γιατί εμείς μπορεί να λέμε οτιδήποτε, είναι πολύ διαφορετικό, πολύ πιο δυναμικό όταν οι ίδιοι έχουν την άποψη.
σαν περιφέρεια το ξέρετε ότι κάνουμε μια σειρά από farm trips, άρα και εδώ με τη βοήθεια του Γιάννη που θα επιλέξει τους σημαντικούς να το προχωρήσουμε. Και επίσης είπαμε και για, εκτός από αυτά, φτιάχτηκε αυτό το βιβλίο εκδρομών στο οποίο ο Γιάννης έφερε με τους συνεργάτες του προτάσεις, τις είδαμε και εμείς σαν υπηρεσία, βάλαμε διάφορα πράγματα, εννοείται ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα. Το νησί πραγματικά είναι ατέλειωτο σε εμπειρίες, σε συνδυασμούς, προορισμών. Κάναμε μία πρώτη, έτσι, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό είναι και τελείως. Και επίσης είναι σημαντικό να πούμε ότι μπορεί να σχεδιάσουμε και tailor-made κομμένες και ραμμένες υπηρεσίες ανάλογα με το κουρασγερόπλαιο και την αγορά που έρχεται. Δεν είναι όλες οι αγορές το ίδιο, δεν θέλουν όλοι οι επισκέπτες το ίδιο πράγμα. Άλλοι θέλουν να έρθουν να γευτούν προϊόντα, άλλοι θέλουν να βιώσουν μία δραστηριότητα, άλλοι θέλουν ένα πολιτιστικό μεγάλο event. Άρα λοιπόν μπορούμε σαν προορισμός, όταν έχουμε την πληροφορία ότι η συγκεκριμένη εταιρεία που θέλει να προσεγγίσει έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον, να χτίσουμε και ειδικές εμπειρίες ή εκδηλώσεις κομμένες και ραμμένες στα μέτρα του συγκεκριμένου. Το μας ξεκινήσουμε το γενικό πρώτα, το βιβλίο των ταξιδιών που λέει, και βλέπουμε, το εμπλουτίζουμε. Την περιμένουμε να έχουμε από την αρχή το τέλειο. Εμπλουτίζεται. Πάντως να πω και εγώ ότι βεβαίως το βιβλίο εκδρομών είναι δυναμικό. Σαφώς πρέπει να προσθεθεί υλικό ή να, σε κάθε χρόνο να τσεκάρετε. Και εδώ να κάνω και μια πρόσκληση, κύριε Περιφερειάρχα, στους τοπικούς επιχειρηματίες, αν έχουν ιδέες, προτάσεις, όπως έγινε προηγουμένως στο γραφείο σας. Εδώ είμαστε να συμπληρώσουμε τις προτάσεις και τις ιδέες. Γιατί να σας πω το εξής τώρα, για παράδειγμα. Η νούμερο ένα ζήτηση αυτή τη στιγμή στην κουραζιά, στα οποία επί κομμάτια, είναι να πάω σε ένα σπίτι στη γιαγιά, στην οποία θα βάλει να μαγειρέψει και να μας πει την ιστορία της. Γιατί πώς κατάφερε από εκεί να φτάσει εδώ. Το να μπορέσουν να μπουν και αυτοί οι άνθρωποι να κατανοήσουν τις δυσκολίες, τις χαρές και τις λύψεις αυτής της οικογένειας. Γιατί το νούμερο ένα αυτό το κομμάτι. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό στη Λέσβο. Φυσικά και έχουμε. Ναι. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστούμε τον κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος έδωσε την υπόσχεση ότι θα ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή, γιατί συνήθως κλείνουν οι συζητήσεις και μένουν στο κενό. Χαίρομαι που το ακούω. Εγώ θέλω να το ρωτήσω το εξής. Πάνω στο κομμάτι των εκδρομών, γιατί σε αυτό είναι που ειδικευόμαστε. Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι μπορεί να γίνεται καλύτερη ενημέρωση των ταξιδιωτών που βρίσκονται στις κουραζιέρες, γιατί καταλαβαίνω ότι με το βιβλίο εκδρομών πληροφορούνται οι εταιρείες κατευθείαν. Οι ίδιοι οι επιβάτες όμως, οι ίδιοι ταξιδιώτες, όταν θέλουν να έχουν μια πιο ιδιαίτερη εκδρομή, μια πιο ιδιαίτερη περιήγηση, όπως ανέφερε και η κυρία Μποϊπτάκη, με ποιο τρόπο αυτοί θα έχουν την πληροφόρηση για το τι υπάρχει στο νησί της Λέσβου και πώς μπορούν να το έχουν? Με τα smart signs. Αυτό είναι ο τρόπο. Γιατί να είμαστε τώρα και αντικειμενικά σωστοί, οι εταιρείε κουραζιέρα είναι ΑΕ. Θέλουν να πουλήσουν το προϊόν του. Σαφώ υπάρχει ένα ποσοστό επιβατών οι οποίοι επιλέγουν να κάνουν κάτι μόνοι του. Δεν πρόκειται οι εταιρείε κουραζιέρα αυτό να το προωθήσουν, το καταλαβαίνετε. Αλλά μέσω τη διαδικασία, γιατί θα φιλοξενηθεί κάτω από την ομπρέλα του site τη περιφέρεια. Το site τη περιφέρεια είναι γνωστό, είναι κοινό, δεν είναι τέτοιο. Και μάλιστα έχουν βγάλει ένα hashtag καινούριο. Και το Cruise Lesbos και το Falling Lesbos της κυρίας Πολιτάκη Ιδέα. Βεβαίως, το Hashtag, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Με αυτόν τον τρόπο, όταν μπαίνουμε στο site, θα μπορεί να δει όλες αυτές τις πληροφορίες. Ενδεχομένως, ξαναλέω, θα γίνει και μια επιλογή. Όχι με αυτόν τον τρόπο, γιατί ξέρετε, αυτός ο τρόπος είναι πολύ μοναδικός. Δεν θα αντιμετωπίσει τους επισκέπτες όλα αυτά τα σύμβολα. Είναι ξεκαθαρισμένο αυτό για τις εταιρείες που καταλαβαίνουν τι σημαίνουν όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι με το υλικό που εμείς θα δώσουμε και με τον τρόπο που θα γίνει να ενημερωθούν. Να ξέρετε, αυτός που είναι ο επιβάτης και ο επισκέπτης που είναι, που είναι ταξιδευμένος, θα το ψάξει. Οπότε είναι και σε εσάς τώρα πλέον, αν είστε επιχειρηματίες, να φτιάξετε τέτοια πακέτα που θα μπορούν να τα αποκτήσουν σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, εγώ με χαρά, όποιος είναι όποιος είναι πραγματικά, να του πω πέντε πράγματα, πέντε έτσι ιδέες. Και μάλιστα πάντοτε λέω, και εδώ έχω την ευκαιρία, ότι ενώ έχετε εξαιρετικά προϊόντα, έτσι, μη μου τώρα καλύτερα, να μπορείς άξια με τις πλήτες του λάδι και ούτε τα χρησίς, θα ήθελα πάρα πολύ να δω travel ready συσκευασίες. Γιατί φανταστείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν από κάπου, πετάνε για να πάνε την κουραζιέρα και να φύγουν ή οποιοςδήποτε άλλος. Το να έχουν από κάτι, για να δυσκολεύουν το βάζει να σπάσει τη σπάση, είναι ένα θέμα.
όποιος φτιάξει travel edge συσκευασίες, οι οποίες να είναι με μια σειρά προϊόντων, μια πιο καλή τιμή, οι οποίες όμως και να μπουν στη βαλίτσα, δεν μπορεί να σπάσουμε από οτιδήποτε, θα πει ο νικητής της υπόθεσης. Εμείς είχαμε φέτος μια εμπειρία με μια ζευγάρια τα οποία σε ένα από τα κρουαζιερόπλια που ήρθε το καλοκαίρι μας είχαν κλείσει τρεις μήνες πριν για μια περιήγηση, γιατί κάνουμε tailor-made και custom περιήγησης. Και φέτος είναι και η πρώτη χρονιά που έχουμε ξεκινήσει τα traditional cooking lesson, οπότε θα χαρούμε να έχουμε κάποιους από τους επόμενους.